Το 1944 ήταν ήδη φανερό ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωνε και πως οι μέρες της ελευθερίας ήταν κοντά. Τη χρονιά αυτή, ο γερμανικός στρατός, έχοντας ήδη δολοφονήσει περισσότερες από 6 εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές, αποφάσισε να εξοντώσει την εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης. Άνθρωποι ήσυχοι, ευγενικοί και νοικοκύριδες, οι Εβραίοι της Κρήτης ζούσαν ειρηνικά στο νησί περισσότερα από 2.300 χρόνια, από τους ελληνιστικούς χρόνους. Η γερμανική διοίκηση συνέλεξε καταλόγους με τα ονόματα και τον τόπο κατοικίας των Εβραίων της Κρήτης δύο φορές, το 1941 και ξανά το 1943. Τα χαράματα της 20ης Μαΐου 1944, την ώρα που οι οικογένειες των Εβραίων ακόμα κοιμόταν, οι Γερμανοί στρατιώτες μπήκαν στις εβραϊκές γειτονιές των Χανίων, μέσα σε λίγα λεπτά τους έβγαλαν από τα σπίτια τους και τους οδήγησαν στις φυλακές Αγιάς Χανίων. Στις φυλακές της Αγιάς, μεταξύ άλλων, βρισκόταν ήδη δεκάδες κρητικοί αντιστασιακοί από όλο το νησί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί, καθώς και Ιταλοί στρατιώτες, εχμάλωτοι του πολέμου. Η διαταγή έλεγε να μεταφέρουν τους Εβραίους της Κρήτης, τους κρητικούς αντιστασιακούς και τους Ιταλούς εχμαλώτους στα στρατόπεδα της Γερμανίας. Έτσι οδήγησαν άντρες, γυναίκες, παιδιά, μωρά και ανήμπορους ηλικιωμένους στο Ηράκλειο και από εκεί τους επιβίβασαν στο επιταγμένο εμπορικό ατμόπλιο Τάναης. Τη νύχτα της 8ης Ιουνίου 1944, το πλοίο απέπλευσε μαζί με άλλα πλοία σε σχηματισμό νεοπομπής για τον Πειραιά. Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ το ατμόπλιο Τάναης έπλεε 33 μίλια βορειοανατολικά του Ηρακλείου, εντοπίστηκε από το βρετανικό υποβρύχιο Βίβιτ. Τορπιλίστηκε και λίγα λεπτά αργότερα βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σαντορίνης, παρασύροντας εκατοντάδες ανθρώπους στον υγρό τάφο. Ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν περισσότερα από 100 παιδιά της εβραϊκής κοινότητας. Εκατοντάδες οικογένειες στην Κρήτη και στην Ιταλία βίωσαν το πένθος και την ορφάνια και πολλοί, μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί, περίμεναν για πολλά χρόνια τους αγαπημένους τους, ελπίζοντας πως θα επιστρέψουν. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Κρήτη λαβωμένη με ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπους και μενοπά ακόμα και σήμερα τα ψυχικά τραύματα. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με τους κρητικούς να αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας σε συνθήκες δύσκολης επιβίωσης, τόσο για τις οικογένειες που ο πόλεμος τους στέρισε αγαπημένα πρόσωπα, όσο και για αυτούς που στάθηκαν πιο τυχεροί. Ενώ μία νέα σελίδα γύρισε, τα γραμμένα του πολέμου ακόμα παραμένουν ζωντανές πληγές μέσα από την απουσία. Την απουσία που όταν ξεχνιέται γίνεται δεύτερος θάνατος. Για αυτούς που άδικα έλειψαν και για αυτούς που άδικα λείπουν από κοντά μας.